Και σήμερα η συζήτηση έμεινε μακριά από τα προβλήματα, αλλά και τους πραγματικούς υπεύθυνους για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Αλλά και πάνω απ' όλα για το πώς θα βγουν από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το τέλμα που τους έχετε καταδικάσει η κυβέρνηση, σημερινή αλλά και προηγούμενη. Βεβαίως η αντιπαράθεση που θυμίζει προηγούμενες δεκαετίες. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν θα ασχολούμαστε καθόλου με αυτό το ζήτημα αν δεν αποτελούσε τον ορισμό του σκοταδισμού. Και αναφέρουμε στην κηδεία του Γκλίξπουργκ. Μια κηδεία η οποία μετατράπηκε και με ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε μια ατραξιόν, σε ένα σοου κακόγουστο για το ποιοι παρευρέθηκαν, για το πόσοι και ποιοι γαλαζοέματοι συμμετείχαν στην κηδεία, στα πλαίσια μιας συνολικότερης προσπάθειας αναθεώρησης της ιστορίας για το ρόλο της Βασιλείας, ένα ρόλο καθαρά αντιδραστικό. Ο ελληνικός λαός όμως έχει δώσει την απάντησή του, κύριε Υπουργέ. Και η απάντησή του ήταν σαφέστατη. Έστειλε τη Βασιλεία στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την ίδρυσή του διαχρονικά στάθηκε απέναντι στη Βασιλεία ως ένα θεσμό αναχρονιστικό, εχθρικό προς τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού, ταυτισμένα με την άγρια καταστολή των αγώνων του και τον αντικομμουνισμό. Ας έρθουμε όμως στο νομοσχέδιο το οποίο διαφημίζεται, αυτό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το οποίο δεν είναι παρά ένα ακόμη νομοσχέδιο προσαρμογής του αστικού κράτους και των δομών του στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου και του συστήματος. Ένα κράτος το οποίο από τη φύση του και το ρόλο του είναι εχθρικό απέναντι στις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Ένα κράτος στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται αφενός μεν η ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, των μονοπωλίων και αφετέρου η θωράκιση της εξουσίας της άρχουσας τάξης καταπιέζοντας τα λαϊκά στρώματα. Ένα κράτος δηλαδή της δικτακτορίας του κεφαλαίου. Μιλάτε για επικάλυψη αρμοδιοτήτων, κύριε Υπουργέ, και ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα το αντιμετωπίσετε. Αλήθεια, να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Ρητορικά. Φταίει η επικάλυψη αρμοδιοτήτων για την κατάσταση στον χώρο της υγείας ή η εμπορευματοποίηση της υγείας που με συνέπεια υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις. Η εμπορευματοποίηση της υγείας, η οποία συρρυκνώνει το δημόσιο τομέα, αφήνει τον ιδιωτικό τομέα να ανθίσει και να αναπτυχθεί για να μετατρέπεται η υγεία σε ένα πανάκριβο για το λαό εμπόρευμα. Φταίει η επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή η εμπορευματοποίηση του φάρμακου για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο φάρμακο στη χώρα μας σήμερα. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φταίει η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, το φάρμακο εμπόρευμα. Που σημαίνει τι? Ότι οι κεφαλαιοκράτες για να παράγουν φάρμακο πρέπει να έχουν κέρδη. Και αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν και αυτές οι ελλείψεις. Γιατί όπου δεν υπάρχουν κέρδη, δεν τους ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την υγεία του λαού. Φταίει αλήθεια η επικάλυψη αρμοδιοτήτων για την ανυπαρξία της αντισυσμικής θωράκισης ή δεν είναι επιλογή και προτεραιότητα του αστικού κράτους? Δεν είναι επιλογή και προτεραιότητα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Φταίει αλήθεια η επικάλυψη για την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας? Όχι. Και εδώ θέμα προτεραιοτήτων. Οι ανθρώπινες ανάγκες και η ικανοποίησή τους μετατρέπονται στις ελληνικές καλένδες μεταφέρονται. Ενώ αντίθετα είναι πάρα πολύ γρήγορο όταν πρόκειται να διαμορφώσει υποδομές που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου, είτε μιλάμε για πράσινη μετάβαση είτε για ψηφιακή μετάβαση. Είναι τυχαίο ότι από κοινού οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ψηφίσαν την κατάπτυστη τροπολογία για επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για τις ΑΠΕ, παραβιάζοντας και στοιχειώδες ακόμη λογική της προστασίας του περιβάλλοντος και των όποιων περιβαλλοντολογικών τυπικών, έστω μελετών. Αυτό ψηφίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι υποδομές μπορούν να γίνουν γρήγορα, ταχύτατα και σε βάρος της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, ακόμη και της προστασίας του περιβάλλοντος. Φταίει αλήθεια η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, κύριε Υπουργέ, αντίθετα απαντήσατε, γιατί δεν κάνετε δεχτεί μια τροπολογία
Γιατί λέτε είναι συναρμοδιότητα τριών υπουργείων δικαιοσύνης, είπατε, οικονομικών και παιδείας. Και μιλάμε για τη σχολική στέγη στο Εγάλεο. Για φανταστείτε πόσο όμορφα προσπαθείτε να ξεφύγετε από τις ευθύνες της κυβέρνησης σε σχέση με την κατάσταση με τη σχολική στέγη. Είναι ή δεν είναι ευθύνη του κράτους να παρέχει σχολική στέγη σύγχρονη, αναβαθμισμένη για όλα τα παιδιά? Εσείς τι κάνετε? Πετάτε το μπαλάκι δεξιά και αριστερά. Οι Δήμοι να έχουν την συντήρηση των σχολικών μονάδων και τον εξυγχρονισμό τους, άλλος να έχει την ευθύνη κατασκευής και πάει λέγοντας. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η κατάσταση με τη σχολική στέγη. Γιατί όχι δεν θέλετε να το λύσετε, δεν μπορείτε να το λύσετε, δεν θέλετε να το λύσετε. Γιατί θέλετε ακριβώς υποβαθμισμένες παροχές υγείας για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Καθαρά τα πράγματα. Εμείς βεβαίως θα στηρίζουμε μάλλον την τροπολογία και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, και του ΜΕΡΑ25. Που δεν δίνει βεβαίως λύση συνολική. Αλλά τουλάχιστον είναι μια απάντηση στο άμεσο αυτό έκτακτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να είναι σε βάρος των μαθητών του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι έχετε διαμορφώσει ένα κράτος αδύναμο και αδύνατο για να προστατεύσει το λαό και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα δικαιώματά του, και από την άλλη μεριά ένα κράτος πανίσχυρο για να μπορέσει να επιβάλλει τις αντιλαϊκές πολιτικές, για να μπορέσει να στηρίξει τις ανάγκες του κεφαλαίου και να προχωρήσει γρήγορα στις απαραίτητες υποδομές που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Ένα κράτος με πολύ ισχυρούς μηχανισμούς καταστολής, με όλες αυτές τις ομάδες, τα ΜΑΤ, τη ΔΙΑΣ και μια σειρά στην πανεπιστημιακή αστυνομία ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, και ταυτόχρονα ένα κράτος πολύ ισχυρό, διαμορφώνοντας πολυπλόκαμους μηχανισμούς μέσα από ένα αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προληπτική παρακολούθηση των αγωνιζόμενων λαϊκών στρωμάτων. Τι θέλετε λοιπόν να λύσετε σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο? Είναι καθόλου το τι θέλετε να λύσετε. Πρώτον, την ακόμη μεγαλύτερη σύμφυση του κράτους αλλά και των κρατικών δομών, περιφερειακών και τοπικών, με τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τις ανάγκες του, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερο επίπεδο κρατικούς φορείς, να επιταχύνετε την εμπορευματοποίηση ακόμη περισσότερο αυτών των τομέων, αλλά και να προωθήσετε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας και μια σειρά ζητήματα, και ταυτόχρονα να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο καθαρό έδαφος για τις ιδιωτικοποίησεις. Και θα κάνω μια μικρή μνήμα σε αυτό το παράδειγμα που δώσατε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, για το νερό. Είναι καθαρό. Όταν είναι τόσο πολλοί εμπλέκονται, εκεί οι επενδυτές θέλουν μέρα να μιλάνε. Δεν μπορεί να μιλάνε με 15 για την ιδιωτικοποίηση του νερού, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο λαβύρινθος των αλληλεπικαλύψεων, οι οποίοι συνεχίζονται, αλλά είναι ένας αφήρουθος αλληλοεπικαλύψεων που είναι σε βάρος της εξυπηρέτησης των λαϊκών στρωμάτων, ενώ αντίθετα αυτός διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες πάνω στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί η ασίδωτη δράση του κεφαλαίου, ευνοϊκές συνθήκες για να μπορέσουν να ανθίσουν τα διάφορα μπουμπούκια της διαφθοράς και της διαπλοκής, και ταυτόχρονα να μην αποδίδονται ευθύνες στο όνομα ότι υπάρχει αλληλοδιάχυση των ευθυνών στα διάφορα επίπεδα αλληλοκαλύψεων. Να λοιπόν πώς μπορείτε και δρομολογείτε τις καταστάσεις οι οποίες δεν απαντάνε και δεν θα απαντήσουν στις λαϊκές ανάγκες. Και από αυτήν την άποψη το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί τη συνέχιση της πεπατημένης των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και πού φαίνεται η κοινή σας συνισταμένη και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων στη στάση του κράτους απέναντι στους εργαζόμενους και στις ανάγκες και στα δικαιώματά τους? Μια και οι εργαζόμενοι στο κράτος, στενό και ευρύτερο κρατικό τομέα, έχουν αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση, την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, υπάρχουν
κρατικές δομές που χρησιμοποιούν ανασφάλιστη εργασία. Παράδειγμα, η σχολική τροχονόμη, κύριε Υπουργέ, είναι ένα παράδειγμα ανασφάλιστης εργασίας. Και το επιτρέπεται ως κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η ανασφάλιστη εργασία, η μαύρη εργασία ή οι διάφορες εργασιακές σχέσεις που κρατάνε εργαζόμενους επί χρόνια και δεκαετίες εργασιακή ομοιρία. Να μιλήσουμε για τις σχολικές καθαρίστριες. Να μιλήσουμε για τις καθαρίστριες στα πανεπιστήμια. Να μιλήσουμε για τις καθαρίστριες στους υπόλοιπους δημόσιους τομείς. Τι κάνετε με αυτόν τον κόσμο? Σε διαρκή ομοιρία, για να μπορείτε στη λογική του Διέρα και Βασίλευε να τους έχετε και εκλογική πελατεία, παρατείνοντας αυτή την ομοιρία την εργασιακή. Και από αυτήν άποψαν και κοινή η άρνησή σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του Συντάγματος, όταν λέγαμε ότι πρέπει να καταργηθεί η συνταγματική διάταξη που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αόριστο χρόνο. Είσαστε καθαροί. Θέλετε την εργασιακή ομοιρία και τα τρία κόμματα. Θέλετε τους εργαζόμενους να μην έχουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη είναι ακόμη πιο καθαρή η συζήτηση η οποία αναπτύσσεται με βάση και την τροπολογία την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας για τον κατώτερο μισθό, που επισπεύει τις διαδικασίες χρονικά. Πώς γίνεται λοιπόν ο καθορισμός του κατώτερου μισθού? Με υπουργική απόφαση. Αυτός ποιος νόμος? Είναι ο νόμος Βρούτσε, που σημειωτέων ήταν την περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ και τον οποίο τον υιοθέτησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντας στον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου. Τι αποκαλύπτει αυτός ο νόμος? Τη φοβία την οποία έχετε, εντάξει, Νέα Δημοκρατία το καταλαβαίνω, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ταξικό κίνημα. Για την όξυση της ταξικής πάλης, για να μπορούν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους να καθορίζουν την τιμή με την οποία πουλάνε την εργατική τους δύναμη. Αυτό σας φοβίζει. Σας φοβίζει η εργατική ταξική ενότητα του κινήματος και προσπαθείτε με διάφορους τρόπους να βάλετε εμπόδια σε αυτή την ανάπτυξη της δράσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την περιβόητη τροπολογία των 50% συνά για την προκήρυξη απεργίας, εσείς φέρατε τον νόμο Χατζηδάκη που θέλετε να μετατρέψετε τα σωματεία και τα συνδικάτα στο μακρύ χέρι του κράτους και της εργοδοσίας. Τέτοια πράγματα όμως είστε βαθιά νυχτωμένοι, αν έχετε την αυταπάτη ότι θα μπορέσετε να καταργήσετε την ταξική πάλι ή να ευνουχίσετε το εργατικό λαϊκόγημα. Πρώτα θα πάρω και τη δευτερολογία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πού οδήγησε λοιπόν αυτή η διάταξη? Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Η διάταξη αυτή οδήγησε στο 2012 ο κατώτερος μισθός στο επίπεδο να είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2011. Το 2011 ο κατώτερος μισθός ήταν 751 ευρώ μειχτά και το 2022 είναι 712 ήταν μειχτά. Για φανταστείτε, 11 χρόνια μετά και μετά την έξοδο την τυπική από τα μνημόνια και σε συνθήκες ανάπτυξης των ρυθμών της οικονομικής μεγένθησης. Όμως ο κατώτερος μισθός παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο. Και δεύτερον, ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο για το μέσο μισθό. Γιατί ακριβώς η συμπίεση του κατώτερου μισθού οδηγεί στη γρήγορη, στη ραγδαία μείωση του μέσου μισθού. Ο μέσος μισθός λοιπόν το 2011 ήταν 1.264 ευρώ. Το 2011, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πόσο ήταν ο μέσος μισθός? Ο μέσος μισθός το 2021 ήταν 965 ευρώ. Μείωση όλα αυτά τα χρόνια 23,7%. Να λοιπόν πώς γίνονται πιο ανταγωνιστικοί οι εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις, θωρακίζοντας την κερδοφορία του, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο το μισθό. Και βεβαίως ρόλο σε αυτό έπαιξε η ακόμη μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Διπλασιάστηκαν. Ουσιαστικά είναι το 50%, το παραδέχτηκε και ο κύριος Υπουργός. Οι σχέσεις μερικής απασχόλησης αποτελούν το 50% των νέων προσλήψεων.
και διάφορες, με τις διάφορες μορφές μέσα. Η εκπεριτροπή σε εργασία είναι μερική απασχόληση, δεν είναι. Είναι μερική απασχόληση και η εκπεριτροπή σε εργασία. Από αυτή λοιπόν την άποψη 50% αποτελούν το 50% των προσλήψεων. Με αποτέλεσμα περίπου το 40% των εργαζόμενων να δουλεύουν με ελαστικές μορφές εργασίας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι εκτοξεύστηκαν οι απολύσεις σε αιτήσια βάση. Οι απολύσεις το 2013 ήταν 1.015.000 και το 2022 φτάσαν στα 2.643.000. Ναι, οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, ναι, για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε. Έφτασαν στα 2.640.000. Γιατί ακριβώς όταν λύγει η σχέση μερικής απασχόλησης πετούνται στον δρόμο. Όταν λύγει η εκπεριτροπή σε εργασία πετούνται στον δρόμο. Να γιατί διπλασιάστηκαν αυτές οι απολύσεις μέσα στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ακριβώς το μηχανισμό εκείνων, ο οποίος έχει διαμορφώσει μια πολύ φθηνή εργατική δύναμη, μια εργατική δύναμη χωρίς δικαιώματα, αναλώσιμη για τις επιχειρήσεις, ενταγμένη στη λογική πια ότι η εργατική δύναμη θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αδιαφορώντας για τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζόμενων και των οικογενειών τους. Αυτό είναι ο ορισμός της ταξικής πολιτικής, της εχθρικής πολιτικής που εφαρμόζεται μετεπιμέλειας όλες οι κυβερνήσεις. Και από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό. Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις καθορισμού του κατώτερου μισθού? Είναι πρώτον η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων να μην πληγεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι να συνεχίσει να θωρακίζει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, βασική προϋπόθεση για την κερδοφορία τους. Και δεύτερον, και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να ισχυριστεί ότι οι μισθοί φταίνε για την ανεργία, προσπαθώντας να καλλιεργήσετε το μίσος και το διαχωρισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους άνεργους. Ότι φταίνουν οι εργαζόμενοι που παλεύουν για ψηλότερους μισθούς γιατί υπάρχουν οι άλλοι άνεργοι. Αν είναι δυνατόν, όταν υπεύθυνος για την ανεργία είναι το σύστημα που τον καταδικάζει σε ανεργία και σε εφεδρικό στρατό, όταν υπεύθυνος για την ανεργία είναι οι επιχειρήσεις που στο όνομα της θωράκης του κέρδους τους με διαφόρους τρόπους πετάνε έξω τους εργαζόμενους. Και εσείς διαμορφώνετε το πλαίσιο να διευκολυνθούν για να μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να πετάνε έξω τους εργαζόμενους και να προσλαμβάνουν όλο και πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Να, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ο όρος στον οποίο βάζετε αντοχές της οικονομίας. Αλήθεια κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αντοχές της οικονομίας μόνο για τα λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων? Και δεν υπάρχουν αντοχές της οικονομίας για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων? Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι θα διαθέσετε από τον κρατικό προϋπολογισμό μαζί με τα ευρωπαϊκά ταμεία 14 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων? Για το λαό που πληρώνει το 90% και της φορολογίας, τι θα διαθέσετε? Τίποτα. Τίποτα. Τα παίρνετε από το λαό για να τα δώσετε στους πλούσιους. Τι αντοχές λοιπόν της οικονομίας είναι αυτές? Μονοσήμαντες. Μόνο όσον αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών υπάρχουν θέματα αντοχής της οικονομίας. Όταν αφορά όμως τα εξοπλιστικά προγράμματα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπερεαλιστικούς σχεδιασμούς, εκεί δεν υπάρχει ζήτημα αντοχής της οικονομίας. Όταν αφορά τα συμφέροντα των εφοπλιστών για να μην φορολογηθούν, δεν υπάρχει ζήτημα αντοχής της οικονομίας. Γι' αυτό διατηρήσατε τη φορολογική ασυλία του εφοπλιστικού κεφαλαίου ως συνταγματική διάταξη. Αρνιόμενοι και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ την αλλαγή αυτής της συνταγματικής θεμελίωσης της φορολογικής ασυλίας του κεφαλαίου. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα της κοινή σας συναντήληψης την οποία έχετε απέναντι στα συμφέροντα των εργαζόμενων και στα δικαιώματά του. Γιατί? Για να μπορέσει να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν δημοσιονομική ισορροπία? Να υπάρχει χώρος δημοσιονομικός για να στηρίζει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί υπάρχει ένας νέος εθνικός στόχος, εντός εισαγωγικών εθνικός στόχος. Στόχος του κεφαλαίου είναι.
για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας. Δεν διαφωνεί σε αυτό το στόχο ούτε η κυβέρνηση, παλεύει να τον κάνει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει επιτυχάνω επενδυτική βαθμίδα? Στα απλά, ελληνικά, σημαίνει ότι διαμορφώνω τις προϋποθέσεις για να μπορεί το κράτος το αστικό να δανείζεται χαμηλότοκα, άρα δηλαδή να αυξάνει τον κρατικό δανεισμό του, και δεύτερον, ακόμη πιο σημαντικό, να μπορούν οι επιχειρήσεις να δανείζονται με χαμηλότοκα. Με χαμηλό τόκο. Άρα δηλαδή να έχουν διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Και αυτό είναι χωρίς συνέπειες η επίτευξη αυτού του στόχου? Όχι, δεν είναι χωρίς συνέπειες, αλλά έχει αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και μάλιστα τα συνόψε πάρα πολύ όμορφα στην πρόσφατη επίσκεψή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ. Έβαλε 14 προαπαιτούμενα. Σε αυτά τα 14 προαπαιτούμενα βεβαίως ήταν και η επίτευξη των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων για να είναι διαχειρίσιμο το κρατικό χρέος. Ματωμένα πλεονάσματα τα οποία τα έχει πληρώσει και τα πληρώνει πανάκριβα ο λαός. Και από αυτή την άποψη μπορεί να είναι φανερό σε ποιο έδαφος, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα ποια είναι. Στην υλοποίηση των 14 αυτών προαπαιτουμένων, που αν τα συνδυάσουμε και με το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οδηγίες, τους κανονισμούς, το Ταμείο Ανάκαμψης με το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο, είναι φανερό ότι ο δρόμος της επόμενης κυβέρνησης έχει προκαθοριστεί. Και τον έχει προκαθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς. Όποιος και αν βγει στην κυβέρνηση επάνω θα εφαρμόσει αυτές τις δεσμεύσεις. Προς όφελος της άρχουσας τάξης και των συμφερόντων της. Έτσι λοιπόν, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, αυτός ο σκυλοκαυγάς ο οποίος αναπτύσσεται και θα κλιμακωθεί στην πορεία προς τις εκλογές όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είναι ένας σκυλοκαυγάς με τον οποίο επιχειρείται να συγκαλυφθούν οι ευθύνες που έχουν τα κόμματα αυτά για τα προβλήματα που βιώνει ο λαός, αλλά και να συγκαλυφθεί πια η σύγκληση την οποία έχουν στις βασικές, στις στρατηγικές επιλογές. Επιλογές που ανέφερα προηγούμενα. Για να μπορέσει ταυτόχρονα να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια σε λύσεις αδιέξοδες για το λαό. Και σε αυτό το ρόλο παίζουν και τα διάφορα άλλα, οι μπαλαντέρ, όχι μόνο τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αλλά και διάφορα άλλα μπαλαντέρ. Όταν στοχοποιούν για παράδειγμα μόνο τους ολιγάρχες, ή όταν λένε για παράδειγμα ότι το χρέος αποτελεί την αιτία και όχι το αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής, το κρατικό χρέος. Στοχεύοντας απλά και μόνο σε ένα αποτέλεσμα της συνολικής εξέλιξης της οικονομίας και όχι στα πραγματικά αίτια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και εμείς το λέμε καθαρά, ότι είναι ψευτοδίλημα η επιλογή ανάμεσα στο Μητσοτάκη ή στο Τζίπρα. Γιατί σωτήρες πλέον δεν υπάρχουν, μας έχουν τελειώσει. Και το δίλημα το πραγματικό είναι αν θα έχουμε μια ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από τη σημερινή, γιατί θα πατήσει πάνω στο αντιλαϊκό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η σημερινή κυβέρνηση για να το προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Αν θα έχουμε λοιπόν μια ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση ή μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Δηλαδή να ισχυροποιηθεί το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος δεν είναι τίποτα άλλο παρά από ένα ρωμαλαίο εργατικό λαϊκό και νεολαϊστικό κίνημα που θα στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο, και προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ισχυροποίηση και εκλογικά του ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.